Κυρία Σάνη Μπαρτζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς όπως ήρθατε. Τι κάνετε, ευθύνεστε κι εσείς για κάμποσα τραγούδια του Λάκη? Πάρα πολύ. Στιχουργικός. Πάνω από το 3 τέταρτα στη δισκογραφία, τουλάχιστον τη δική μου. Τουλάχιστον. Ναι. Εγώ για το Λάκη, ένας τίτλος έτσι, που μου έρχεται, που είναι και λίγο κλεμμένος ως πολύ, είναι αυτό που είπαν για τον David Bowie. Είναι ο άνθρωπος που έπεσε στη γη. Ακόμη και όταν το γνωρίσεις, είναι απίστευτο. Δηλαδή, ζεις σε μια ψυχεδέλεια. Το άλλο που ήθελα να πω είναι να μιλήσω για αισθήσεις, για δύο συγκεκριμένες, για δύο νούμερα αισθήσεις. Η μία είναι ότι όταν δίνω ένα στίχο στο Λάκη είναι σαν να το και βάζει μουσική, είναι σαν να το έχει γράψει ένας άνθρωπος, που αυτό είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον το εισπράττω και με κάνει να νιώθω πολύ όμορφα. Εννοείς σαν ο ίδιος άνθρωπος να γράψει και τους στίχους? Ακριβώς, ακριβώς. Το δεύτερο είναι, θέλω να πιστεύω ότι εγώ με το Λάκη γράφουμε επειδή θα το κάναμε ούτως ή άλλως, όπως κάποιος, ας πούμε, του αρέσει να μαγειρεύει, του αρέσει να φροντίζει τον κήπο του. Γράφουμε όπως γράφαν παλιά για τραγούδια, που είναι και η προσωπική μου άποψη, ότι είναι το βασικό πρόβλημα της δισκογραφίας. Παλιά οι άνθρωποι γράφαν τραγούδια επειδή πονούσαν, επειδή ήταν χαρούμενοι. Τώρα γίνονται τραγούδια για να μπουν σε ένα CD. Το ότι αυτή η ξεφτύλα της σημερινής δισκογραφίας οφείλεται εκεί. Εγώ με το Λάκη δεν γράφουμε τραγούδια για να μπουν κάπου. Δηλαδή, τα γράφουμε γιατί πρέπει να εκφραστούμε έτσι, γιατί έτσι θα πεθάνουμε αν δεν το κάνουμε. Δηλαδή, δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Πολύ ωραία είναι αυτό που ακούμε. Αυτά έχω να πω για το Λάκη. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είναι πίτρια η γυναίκα.